αυτά είναι μέτρα πολιτισμού. Ναι, είναι μέτρα όμως. Είναι μέτρα εκπολιτισμού. Λοιπόν, είναι μέτρα πραγματικά τα οποία στον καθένα ναι, δημιουργούν την αίσθηση ότι οι στιγμές που ζούμε είναι μοναδικές, γιατί όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να συνεισφέρουμε στο κοινό αγώνα για να βγει επιτέλους ο τόπος μας από την κρίση. Αυτό που έχω να πω για τα μέτρα πρώτα είναι ότι κατευλήθη προσπάθεια να μην είναι οριζόντια, με την έννοια που υπήρξαν οριζόντια τα μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Υπάρχει πράγματι ευαισθησία για τις ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις και υπάρχει και πολύ μεγάλη φροντίδα ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις μέσα από τις οποίες η Ελλάδα επιτέλους θα βρει το δρόμο που θα την οδηγήσει πέρα από την κρίση. Και αυτός ο δρόμος είναι εκείνος που θα αποκαταστήσει ένα ισοζύγιο μεταξύ της παραγωγής και των δαπανών. Γιατί είναι αδιανόητο να συνεχίσουμε να ζούμε κάτω από τους ίδιους τρόπους που στη μεταπολίτευση μας οδήγησαν στα οικονομικά αδιέξοδα. Και όπως βέβαια επανειλημμένως έχω τονίσει και με την ευκαιρία θέλω να το επαναλάβω, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κρίση προεχόντως είναι και κρίση πολιτισμού. Γιατί εάν είχαμε εγκαίρως φροντίσει να έρθουμε σε ρήξη με ιδέες, με στερεότυπα, με σκέψεις, με πρακτικές που μας οδήγησαν στα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα, δεν θα είχαμε βρεθεί σήμερα σε αυτή τη δεινή θέση. Όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε αγώνα. Βεβαίως έχουμε συνέστηση όλοι ότι είναι τα μέτρα σκληρά, αλλά δυστυχώς όπως κάθε φάρμακο που πρέπει να παίρνουμε για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να δράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ανάκαμψη της οικονομίας και βέβαια είναι βέβαιο ότι αυτά τα μέτρα θα είναι τα τελευταία.